Ως θολό μπορεί να χαρακτηριστεί επιεικώς μάλιστα το σκηνικό γύρω από τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων και τη διακίνηση χωρίς περιορισμούς διαμέσου αυτών. Το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο της αυριανής σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού με τη συμμετοχή και του Συμπροέδρου της Διοικητικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδα Φυλακτού. Από πλευράς κυβέρνησης δεν κρύβεται η έντονη δυσαρέσκεια για την αδυναμία ή την άρνηση της τουρκοκυπριακής πλευράς να παρουσιάσει ξεκάθαρη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί στα κατεχόμενα. Πλέον όλα τα ενδεχόμενα για το οδοφράγματα είναι στο τραπέζι και η κατάσταση θα επαναξιολογείται σχεδόν καθημερινά εν όψη και της παράνομης αεροπορικής επανασύνδεσης Τουρκίας ψευδοκράτους. Μέρα με τη μέρα η πολιτική κατάσταση στα κατεχόμενα εκτραχύνεται. Παρενέργειες του κορονοϊού, η διαχείριση της κρίσης στα οδοφράγματα και η ημερομηνία διεξαγωγής των λεγόμενων προεδρικών εκλογών δημιουργούν εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό. Ο Μουσταφά Κιτζή ζήτησε χθες επίσπευση των λεγόμενων προεδρικών εκλογών. Αν πάνε όλα καλά, θα μπορούσε να επισπευστεί η ημερομηνία των εκλογών, δίχως να αναμένουμε την 11η Οκτωβρίου. Ο πρώτος γύρος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 16 Αυγούστου και ο δεύτερος στις 23 Αυγούστου. Τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην αυριανή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Μουσταφά Κιτζή με τα τουρκοκυπριακά κόμματα. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι Τούρκοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έφτασαν με ιδιωτικό τζέτ τις προηγούμενες μέρες στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, χωρίς να περάσουν από καραντίνα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή μαρίνας στην κατεχόμενη Λάπιθο.